Παράδειγμα δεύτερο, να λυθεί η εξίσωση ρίζα χ ίσον με χ 2. Είναι μια εξίσωση που περιέχει και ρητή παράσταση του χ, αυτή η ρίζα του χ. Χρειάζεται βέβαια πριν αρχίσουμε να βάλουμε περιορισμό. Ο αριθμός που είναι μέσα στη ρίζα, δηλαδή το χ, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Με αυτό λοιπόν το περιορισμό ξεκινάμε να λύσουμε την εξίσωση. Εδώ καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι όταν έχουμε μια ισότητα Μπορούμε βέβαια, ας πούμε το α ίσον με το β, να υψώσουμε και τα δύο μέλη σε όποια δύναμη θέλουμε. Θα γίνει α στην η ίσο με β στην η, οποιοςδήποτε και αν είναι αυτός ο αριθμός ο Θετικό, αρνητικό, θετικός, αρνητικός, κλασματικός, οτιδήποτε, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ορίζονται όλες αυτές τις παραστάσεις. Αν ο ν είναι ας πούμε κλασματικός, πρέπει η αριθμή αβ να είναι θετική και ούτου καθεξής. Όμως, όταν λύνουμε μια εξίσωση και πρέπει να προχωρήσουμε ισοδύναμα, δεν μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο και γενικά σε άρτιες δυνάμεις ισοδύναμα, παρά μόνο αν έχουμε βάλει περιορισμό ότι είναι και τα δύο μέλη θετικά. Αν δηλαδή το πρώτο μέλος είναι θετικό, θα πρέπει να είναι και το δεύτερο μέλος θετικό. Για την ακρίβεια και αν είναι και τα δύο αρνητικά, επίσης ισχύει η ισοδυναμία. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, που έχουμε δηλαδή το ρίζα χ που είναι σίγουρα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, ίσο με το χ-2, θα πρέπει λοιπόν για να υψώσουμε ισοδύναμα στο τετράγωνο να βάλουμε περιορισμό ότι και το χ-2 πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Για να υψώσουμε λοιπόν ισοδύναμα στο τετράγωνο την εξίσωση ρίζα χ ίσον με χ-2 θα πρέπει όπως το πρώτο μέλος που ξέρουμε ότι είναι θετικό και το δεύτερο μέλος να είναι επίσης θετικό. Άρα θα πρέπει το χ να είναι μεγαλύτερο ίσο του 2. Για να υψώσουμε λοιπόν ισοδύναμα στο τετράγωνο μπαίνει και ένας δεύτερος περιορισμός εδώ. Και μάλιστα μπορούμε αν θέλουμε είτε να συναληθεύσουμε τους περιορισμούς 1 και 2 είτε να τους αφήσουμε να ισχύουν και οι δύο, μέχρι το τέλος της άσκησης. Λοιπόν, τότε λοιπόν σύμφωνοι μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο και τα δύο μέλη τη εξίσωσης. Θα είναι λοιπόν ρίζα του χ και όλο μαζί στο τετράγωνο, ίσον με χ μειον 2, όλο μαζί στο τετράγωνο. Εδώ θα φύγει η ρίζα, θα μείνει χ, εδώ θα γίνει η ταυτότητα χ στο τετράγωνο, μειον 4 χ συν 4. Και πηγαίνοντα και το χ στην άλλη μεριά, θα μείνει 0 ίσον χ τετράγωνο, μειον 5 χ συν 4. Άρα βγήκε τριώνυμο δευτέρου βαθμού. Μπορούμε να το λύσουμε με διακρίνουσα εδώ δίπλα. Η διακρίνουσα λοιπόν θα είναι μείον 5 και όλο στο τετράγωνο μείον 4 επί 1 επί 4. Άρα κάνει 25 μείον 16 δηλαδή 9. Έχουμε λοιπόν δύο ρίζε, οι οποίε είναι το μείον β, δηλαδή μείον το μείον 5, συν πλην η ρίζα του 9 δια 2 επί το α που είναι 1. Άρα γίνεται 5 συν πλην 3 δεύτερα. Και έτσι η πρώτη ρίζα που θα είναι το 5 συν το 3 δεύτερα ισούται με 8 δεύτερα δηλαδή με 4 ενώ η δεύτερη ρίζα χ2 που είναι 5 μείον 3 δεύτερα ισούται με 2 δεύτερα δηλαδή 1. Και κοιτάζοντας τώρα τους περιορισμούς βλέπουμε ότι η πρώτη ρίζα το 4 ικανοποιεί για τον πρώτο περιορισμό είναι μεγαλύτερη του 0 αλλά και το δεύτερο είναι μεγαλύτερη του 2 άρα είναι δεκτή γιατί περνάει και από τους δύο περιορισμούς, αλλά το ένα, ναι μεν, ικανοποιεί τον πρώτο περιορισμό, είναι μεγαλύτερο του μηδενό, αλλά δεν ικανοποιεί το δεύτερο, δεν είναι μεγαλύτερο ίσο του δύο. Και άρα λοιπόν, αυτή μπορούμε να πούμε ότι απορρίπτεται λόγω του δεύτερου περιορισμού. Και έτσι λοιπόν, η εξίσωση που ε, θέλαμε να λύσουμε έχει μία μόνο λύση, το 4.